Χαίρετε. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου είχε πριν από λίγο την πρώτη του συνάντηση με τον συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφη στην Τρίπολη της Λιβύης. Περισσότερα για την επίσημη επίσκεψη στο ρεπορτάζ του απεσταλμένου μας Γιώργου Τσαλακού. Αρχίζουν σε λίγο εδώ στην Τρίπολη οι επίσημες ελληνολιβικές συνομιλίες. Ενώ πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη συνάντηση μεταξύ του συνταγματάρχη Καντάφη και του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αντιπροσωπεία έφτασαν στο αεροδρόμιο της Τρίπολης στις 2 το μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός της Λιβύης, Σταγματάρχης Τζαλούτ, επικεφαλής των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπανδρέου, συνοδευόμενος από τον Σταγματάρχη Τζαλούτ, επιθεώρησε στρατιωτικό απόσπασμα που απέδωσε τιμές. Στο αεροδρόμιο υποδέχτηκαν επίσης τον Πρωθυπουργό, η στρατιωτική ηγεσία της Λιβύης, τα μέλη του διπλωματικού σώματος και πολλά μέλη της ελληνικής παροικίας κρατώντας ελληνικές σημαίες. Ο συνταγματάρχης Καντάφη περίμενε τον Πρωθυπουργό στο στρατόπεδο Μπαπ Ελασιζία, όπου βρίσκεται και η κατοικία του και η σκηνή στην οποία συνηθίζει να εργάζεται. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο συνταγματάρχη Καντάφη τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας, τον Υπουργό Αναπληρωτή Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια, τον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας Κωστή Βαΐτσο, τον Υφυπουργό Τύπου Δημήτρη Μαρούδα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο συνταγματάρχης Καντάφη είπε στον Πρωθυπουργό ότι θα τον φιλοξενήσει εκεί που φιλοξένησε μεγάλους ηγέτες όπως ο Νάσερ, ο Τίτο και ο Άσαντ. Οι ελληνολιβικές συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν τις διμερείς σχέσεις με έμφαση στα οικονομικά θέματα και τις διεθνείς εξελίξεις στην περιοχή. Περισσότερα όμως από την Τρίπολη το βράδυ. Απόστολος Ακοράφας, σεσημασμένος κακοποιός Βασίλης Χατζαρίδης, συνελήφθη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Και θα συνδεθούμε τώρα με τη συμπρωτεύουσα για περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα σας. Ο δολοφόνος του χωροφύλακα Απόστολου Ακοράφας συνελήφθη πριν από 5 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Ο 23χρονος Βασίλης Χατζαρίδης από τη Δράμα, αφού κατάφερε χθες το πρωί να ξεφύγει από τον κλειό των αστυνομικών που τον καταδίωκαν στην Εύβοια, έπεσε σήμερα το μεσημέρι στην παγίδα των ανδρών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που πήγαινε να πάρει την κλεμμένη μοτοσυκλέτα που είχε παρκάρει έξω από καφετερία της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού. Ο Χατζαρίδης, που είναι σεσημασμένος διαρρήκτης και τοξικομανής, είχε σκοτώσει τις πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια Αττική στο χωροφύλακα Σακοράφα, αφού του αφαίρεσε μετά από συμπλοκή το υπηρεσιακό του όπλο. Είχε επίσης τραυματίσει και δύο ιδιώτες. Φτάνοντας χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη με μοτοσυκλέτα που είχε κλέψει από την περιοχή Αχαρνών Αττικής, περιπλανήθηκε αρχικά στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού και κατόπιν στο κέντρο της πόλης. Έκανε το λάθος να ζητήσει μια κλειδαριά από ένα ανθοπόλι και ανακλειδώσει τη μοτοσυκλέτα του. Εκείνος υποψιάστηκε τον κακοποιό και κατάγγειλε στο αστυνομικό τμήμα το περιστατικό. Άνδρες της ασφάλειας περικύκλωσαν αμέσως το τετράγωνο και όταν εμφανίστηκε ο Χατζαρίδης τον συνέλαβαν. Ο δράστης